Είμαστε σήμερα στην Νίκαια, κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, μαζί με τον Παναγιώτη Καρυθέ, υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Νίκαιας Ρέντης, τον Στέλιο Πενετάτο, τον Κυριακή Χαλαμπίδου, άλλους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, συντρόφους μας, και ακούσαμε τα τεράστια προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι, αλλά και οι μαγαζάτορες εδώ στην Νίκαια. Πραγματικά η κατάσταση είναι στο μη παρέκει. Παρότι θεωρούσε κάποιος ότι το μετρό θα αναβάθμιζε την περιοχή, εντούτοις όταν δεν υπάρχει η πολιτική που στηρίζει τους πολλούς, αλλά υπάρχει η πολιτική που στηρίζει τους λίγους και τα κέρδη των λίγων, υπάρχει εικόνα που όλοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Στο πιο κεντρικό δρόμο της Νίκαιας, 72 μαγαζιά κλειστά, αλλά και τα υπόλοιπα μαγαζιά σε πλήρη εγκατάλειψη, με δρόμους και μια ολόκληρη περιοχή στην υποβάθμιση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Νίκαια, η εργατογειτονιά, η φτωχογειτονιά, η αταρτωμάνα Νίκαια, που κλείνει 100 χρόνια ζωής από την ίδρυσή της, έχει έρθει η ώρα να βγάλει κομμουνιστή δήμαρχο, τον Παναγιώτη Καρυθέ, να δώσει πολύ μεγάλη δύναμη στη Λαϊκή Συσπήρωση στην περιφέρεια Αττικής.